Σοβαρά προβλήματα δημιουργεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες η εξαίρεσή τους από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δηλαδή τη δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δηλώνουν ότι κλείνουν βιβλία και παραδίδουν τα κλειδιά των επιχειρήσεων. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι μια καινούρια καινοτομία στη χώρα μας, η οποία προήλθε μέσα από τις ανάγκες της οικονομικής κρίσης και ούτε λίγο ούτε πολύ θα μπορούν οι επιχειρήσεις, οι μικρές με αυτόματο τρόπο, οι μεγάλες χρησιμοποιώντας τους ειδικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι είναι επιστοποιημένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να βρίσκουν τη χρυσή τομή μεταξύ οφειλετών και επιχειρηματιών, προκειμένου να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαίως κάτω από κάποια κριτήρια κρίνονται βιώσιμες. Εν ολίγης δηλαδή, μπορούν να έχουν τα λειτουργικά τους κέρδη να είναι θετικά, ούτως ώστε να μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, είτε διαγράφοντας ένα μεγάλο μέρος και μέχρι 60 και 70% του χρέους, να γίνονται βιώσιμοι, είτε να παραμένοντας το χρέος και να το κατανέμουν σε πάρα πολλές μηνιαίες δόσεις, ούτως ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται. Αυτή η διαδικασία όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα στις επιχειρήσεις και κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστα έσοδα έως και 50.000 ευρώ, μιας και στο νομοσχέδιο που πρόκειται να έρθει, αυτές οι επιχειρήσεις εξαιρούνται αυτού του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Μετά από αυτή τη λύση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί ευέδες, δεν μπαίνει ψυχή στα μαγαζά τους, τα ράφια τους έχουν αδειάσει. Κυρίως και δικαίως λοιπόν θέλουν να κάνουν να μαζέψουν λεφτά και να τα πάνε στο εκεί που τα πάνε πάντοτε, ας πούμε, τσουβαλιασμένα. Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για τη μεγάλη ανάκαμψη την οποία προσδοκάνε τώρα, ας πούμε, η οποία είναι και εφιάλτη για το λαό μας. Έχουν αντιδράσει πολύ με τον εξαδικαστικό συμβασμό πάντως. Πολύ. Και συνέχεια οι αντιδράσεις αυτές, αλλά δεν βλέπω καμία κινητικότητα από όλους αυτούς που αντιδράνε. Επαγγελματίες τώρα κάνουν λόγο για πραγματικό βρόγχο, μια μέγενη στο λαιμό τους. Αρκετοί, ακόμη και δικηγόροι αλλά και γιατροί, είχαν στρέψει τις ελπίδες τους σε μια εξοδικαστική ρύθμιση για τις οφειλές τους και τώρα να βρίσκονται στο κενό. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες επαγγελματίες, κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι δεν είναι εμπορικά καταστήματα, δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις, δηλώνουν μικρούς τζίρους με αποτέλεσμα να μην ξεπερνούν τις 50.000. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και εκείνοι δεν πρέπει να ρυθμίσουν και ή να διαγράψουν αυτές τις οφειλές από τη στιγμή που και αυτονόητα οι επιχειρήσεις κρίνονται βιώσιμες. Γι' αυτό το Υπουργείο ετοιμάζει ένα ειδικό νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει και αυτούς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτως ώστε πάλι με ένα αυτοματοποιημένο τρόπο να μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σταθμίζουν τις απώλειες και αποφασίζουν να κλείσουν ακόμη και τα βιβλία αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Κάθε στιγμή και ένας προορισμός με τη Celestial Cruises. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες απολαύστε πολλούς προορισμούς με τη Celestial Cruises. Celestial Cruises. Κλείστε θέση τώρα στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για την Νότια και Δυτική Ελλάδα, Cruise Center, Γιώργος Τελώνης.